έχουμε και πλοία τα οποία έχουν κλειστεί. Οι αγρότες έχουν κατέβει, έχουν κλείσει το λιμάνι σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό που έρχεται, το οποίο όπως ξέρουμε όλοι σχεδόν αλλάζει αρκετά από τα δεδομένα της ζωής των αγροτών. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κουλαβά, τον Στέλιο, ο οποίος είναι αγρότης. Έχουμε επίσης μαζί μας τον κύριο Κούφα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των αγροτών στην Πασεγές, ο οποίος μπορεί να μας πούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Κουλαβά, σας ακούμε. Πώς είναι η κατάσταση που δημιουργείται τώρα? Η κατάσταση που δημιουργείται πολύ δύσκολη, γιατί τώρα ήδη αυτή τη στιγμή το 45% των αγροτών δεν πληρώνει τη σύνταξη. Εάν αυξηθεί, πώς θα την πληρώσουμε? Εάν αυτά που ακούμε στις τηλεοράσεις, ότι είναι το 2019, φτάσει η σύνταξη 27,5% του καθαρού εισοδήματος, όλοι οι αγρότες δεν θα πληρώνουν τη σύνταξη. Πώς θα πούν τα παιδιά μας, οι οικογένειες μας ανασφάλιστες? Είναι τρομερό πρόβλημα. Και με την αύξηση της εφορίας, θα γίνει και η αύξηση της εφορίας, πιστεύω ότι πολύ η αγρότες, 1,3% θα μπορέσει να επιβιώσει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα.